μετατρέπουμε την οργή μας σε απόφαση για αγώνα για την καταδίκη της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής, σε διεκδίκηση για ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την πανδημία, για αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αγίου Δημητρίου. Επισκεφθήκαμε το ΕΚ και το Ειδικό Γυμνάσιο να δούμε από κοντά κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Είναι σχολεία που έχουν πολλά παιδιά, πολλούς μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται ότι αυτή την περίοδο αρκετοί γονείς επιλέγουν για λόγους ασφάλειας και της υγείας των παιδιών και των ίδιων των οικογενειών τους να παραμείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι το κράτος έχει ευθύνη να φροντίσει να γίνονται περιοδικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Για παράδειγμα, όπως ενημερωθήκαμε, ήρθε ένα κλιμάκιο το ΕΟΔΗ την Παρασκευή και έκανε τεστ εργαζόμενος μόνο στο ΕΚ και όχι στο Ειδικό Γυμνάσιο. Πρέπει να γίνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους μαθητές, επαναλαμβανόμενα, συνεχώς. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ιατρική παρακολούθηση με σχολιατρική υπηρεσία, με νοσηλευτές. Άλλωστε, το ΕΚ είναι ένα σχολείο στο οποίο και ο Σύλλογος των Γονέων και οι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήσει νοσηλευτές, δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες και δεν έχουν έρθει ακόμα. Οπότε εδώ πρέπει να φροντίσει το κράτος για την κάλυψη αυτών των κενών και σε κενό σε προσωπικό που υπάρχουν για να εξασφαλιστεί με τους σωστούς όρους και τις προϋποθέσεις η ασφαλής λειτουργία αυτών των σχολείων ειδικής αγωγής. Ασφαλής λειτουργία που σημαίνει για την υγεία, για την σωστή εκπαιδευτική διαδικασία για αυτά τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται εδώ.